όπως έχω πει πολλές φορές, οι επενδύσεις στην ενέργεια είναι ένας από τους βασικούς άξονες του σχεδίου της διοίκησής μας για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Η ενέργεια παίζει βασικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που συχνά καθορίζει την πολιτική των κρατών. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλούμε για την γεωπολιτική της ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τροφοδοτείται με φυσικό αέριο από περισσότερους από διαφορετικούς διαδρόμους έχει δώσει στη χώρα μας ένα σημαντικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Το ίδιο ισχύει και για την περιφέρειά μας, η οποία έχει μια προνομιακή γεωγραφική θέση. Το αγωγό Στάπου, η αγωγή Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ελλάδας-Ιταλίας, καθώς και η πλωτή μονάδα αερίου στην Αλεξανδρούπολη, αναβαθμίζουν γεωπολιτικά την περιφέρειά μας και την καθιστούν ενεργειακό πέρασμα προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, το στοίχημά μας, το στοίχημα της διοίκησής μας, ήταν πώς θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε το πλεονέκτημα, γιατί είναι πλεονέκτημα αυτό, της διέλευσης όλων αυτών των αγωγών από την περιφέρειά μας, σε ένα χειροπιαστό όφελος για τους πολίτες και την περιφερειακή μας οικονομία. Με συστηματική δουλειά, στις 4 Δεκεμβρίου του 2018, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση και εντάξαμε στο ΕΣΠΑ το έργο ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης με συνολικό προϋπολογισμό 56,6 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα μισά περίπου θα τα διαθέσει η περιφέρεια φυσικά όπως είπα από το ΕΣΠΑ. Με το έργο αυτό θα κατασκευαστούν 493 χιλιόμετρα νέου δικτύου φυσικού αερίου στις 6 πόλεις, είναι γνωστό, στη Δράμα, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη και στην πόλη της Ορεστιάδας, και υπολογίζεται ότι θα γίνουν πάνω από 50.000 νέες συνδέσεις σε νοικοκυριά, καταστήματα, επιχειρήσεις, αλλά και σε βιομηχανίες, αλλά και σε δημόσια κτίρια όπως σχολεία και νοσοκομεία. Τα ωφέλη από αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικά και αναφέρομαι σε ωφέλη και οικονομικά, φυσικά και περιβαλλοντικά. Θα έχουμε μια σημαντική μείωση, στο κόστος ενέργειας των καταναλώσεων, εννοώ και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Θα εξοικονομηθούν πόροι, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε μπορούν να διοικητευτούν είτε στην αγορά, είτε και σε νέες επενδύσεις. Αλλά θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα, τόσο στον κατασκευαστικό κράτο, όσο και στον εμπορικό. Η εκτίμηση εδώ που υπάρχει είναι ότι θα δημιουργηθούν πάνω από 700 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ για τη σύνδεση με τους καταναλωτές, των καταναλωτών ενώ με το δίκτυο, θα εργαστούν μελετητές, προμηθευτές, τεχνικοί, που θα ενισχύσουν έτσι την τοπική μας οικονομία. Όπως είπα όμως, δεν είναι μόνο οικονομικά τα ωφέλη, είναι πολύ σημαντικά και τα περιβαλλοντικά ωφέλη. Το έργο αυτό, το φυσικό αέριο, είναι μια καθαρή μορφή ενέργειας και θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Για όλους αυτούς τους λόγους, το φυσικό αέριο είναι το σπουδαιότερο αναπτυξιακό έργο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σήμερα λοιπόν, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σας ανακοινώνω ότι εγκρίθηκαν 2 σημαντικά υποέργα. Εγκρίθηκε η δημοκράτησή τους, για να είμαι πιο ακριβής. Εγκρίθηκε η δημοκράτηση 2 σημαντικών υποέργων. Το πρώτο υποέργο αφορά την κατασκευή δικτύου στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή, ως ένα έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 16,3 εκατομμύρια ευρώ. Και το δεύτερο υποέργο αφορά την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στην Ξάνθη και στη Δράμα με συνολικό προϋπολογισμό 17,1 εκατομμύρια ευρώ. Θα ακολουθήσουν φυσικά τα υποέργα στην Καβάλα ως ξεχωριστό υποέργο και στην Ορεστιάδα.
Έτσι λοιπόν σήμερα με την έγκριση της δημοκράτησης αυτών των δύο έργων ξεκινά ο διαγωνισμός από την ΔΕΔΑ που έχει και την ευθύνη για την κατασκευή του έργου για την επιλογή του αναδόχου που θα κατασκευάσει σε και από αυτό ξεκινάμε τα δύο πρώτα αυτά υποέργα. Είναι αλήθεια ότι από τον Δεκέμβριο του 2018 που εντάξαμε το έργο αυτό στο ΕΣΠΑ υπήρξε καθυστέρηση στην εξέλιξή του. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται πρώτον στις παλινοδίες της προηγούμενης διοίκησης της ΔΕΔΑ που θα έλεγα για ένα χρόνο περίπου, δηλαδή όλο το 19, δεν κατάφερε να συγκεκριμενοποιήσει, να κάνει συγκεκριμένα τα τέφη και να τα ηχοβάρει προς δημοκράτηση, προς έγκριση της δημοκράτησης. Ο δεύτερος λόγος είναι, αφορά τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου και το μέγεθος είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και έπρεπε να προηγηθεί και μια ειδική διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς. Ο τρίτος λόγος φυσικά είναι η πανδημία του κορονοϊού που έχει φέρει μια οριζόντια, θα έλεγα, μείωση, μια οριζόντια καθυστέρηση σε όλα τα έργα. Οφείλω να πω ότι η σημαντική εξέλιξη για την πορεία του έργου υπήρξε φέτος. Προχώρησε δηλαδή το έργο πολύ ικανοποιητικά φέτος, ουσιαστικά μετά την ανάληψη στη θέση του Διευθύνοντος Υπουργού από τον κύριο Μάρα Τσάκη. Τώρα, σε όσον αφορά το έργο της Καβάλας, το υποέργο για να είμαι πιο ακριβής της Καβάλας, το έργο αυτό θα προχωρήσει και αυτό το επόμενο διάστημα. Πρέπει όμως να προχωρήσει επίσης η κατασκευή σταθμού μέτρησης και μείωσης της πίεσης στο χαρτιερό Καβάλας από τον ΔΕΣΠΑ. Είναι μια άλλη επένδυση που πρέπει να γίνει και θα προχωρήσει γιατί. Ενώ για την πόλη της Ορεστιάδας, η ΔΕΔΑ αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται, αν θέλετε, τους όρους για την ασφαλή μετακίνηση. Γιατί, προσέξτε, στην Ορεστιάδα δεν θα έχουμε επέκταση πληκτίου, αλλά θα μεταφερθεί το φυσικό αέριο, συμπυκνωμένο φυσικό αέριο, με ειδικά βιτία. Ειδικά βιτιοθεωφόρα οχήματα. Συνεχώς, η ΔΕΔΑ επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή την ασφαλή μεταφορά με τα βιτία αυτά στην πόλη της Ορεστιάδας. Και για τα θέματα αυτά της Καβάλας και της Ορεστιάδας, αλλά και συνολικά για το έργο, είχα ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση στις 28 του περασμένου Ιανουαρίου. Επειδή όπως έχει γίνει κατανοητό, το είπαμε εξάλλου, το έργο αυτό θα προχωρήσει και θα προχωρήσει με υποέργα. Θέλω να σας ενημερώσω με την ευκαιρία αυτή ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, έχουμε ανάλογο, στο πρώτο υποέργο που έχει δημοπρατηθεί και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς διανομής, μέτρησης, μετρητές και για τις έξι πόλεις. Η προμήθεια λοιπόν του εξοπλισμού και για τις έξι πόλεις έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός. Ενώ είναι σε φάση ολοκλήρωσης και διακατεύχει δημοκράτηση για τα υποέργα που αφορούν την επίβλεψη και την επιθεώρηση του έργου. Σε όλα αυτά τα υποέργα, για όλα αυτά τα υποέργα, θα έχετε αναλυτική ενημέρωση από την ΔΕΔΑ, δημόσια επιχείρηση διανομής αερίου,